ποια είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο Παλιό Φάληρο. Τα προβλήματα αυτή την περίοδο έχουν την τιμητική τους. Όλη το Φάληρο, όλη η Ελλάδα συζητά για προβλήματα. Όμως φοβάμαι ότι πολλές φορές οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις παρασύρονται σε μία συζήτηση περί διαπιστώσεων. Και τότε υπάρχει πρόβλημα πραγματικό, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει κατά την προεκλογική περίοδο και όχι μόνο, να εστιάζουμε όχι στα προβλήματα μόνο, αλλά και στις λύσεις και στις προτάσεις και στις ιδέες για την αντιμετώπιση αυτών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμείς σαν δημοτική κίνηση επιλέξαμε να εστιάσουμε σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά της πόλης, επιδιώξαμε να έρθουμε σε επαφή με κάθε κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής κίνησης στην πόλη. Παράλληλα, ήρθαμε σε επαφή με πολίτες και ερχόμαστε σε επαφή με πολίτες, με εκπαιδευτικούς, με επαγγελματίες, με κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς, προκειμένου να καταγράψουμε τις ανάγκες, να τις ιεραρχήσουμε και το πιο σημαντικό, να σχεδιάσουμε ένα δυναμικό σχέδιο δράσης για τα επόμενα 4 χρόνια, το οποίο θα κληθούμε, ελπίζω, μαζί με τους πολίτες για να το παλέψουμε. Τώρα, επειδή δεν θα αρνηθώ κι εγώ τον πειρασμό να συζητήσω περί προβλημάτων και αν θέλετε να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, επιτρέψτε μου έναν πρώτο διαχωρισμό όταν μιλάμε για προβλήματα. Υπάρχουν τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, την κίνηση και τη ζωή μέσα στην πόλη και υπάρχουν και τα προβλήματα, τα ευρύτερα, τα οποία δεν αφορούν μόνο το Δήμο, αλλά πολλές φορές είναι και ευθύνη και της κεντρικής κυβέρνησης και τα οποία αφορούν τις υποδομές και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επίσης, πρέπει νομίζω να γίνει ένας επιπλέον διαχωρισμός και αυτός αφορά συγκεκριμένα την κάθε γειτονιά και την κάθε συνοικία της πόλης. Γιατί δεν είναι ίδιας έντασης και ίδιας υφής τα προβλήματα στο κεντρικό Φάληρο, για παράδειγμα, και τα προβλήματα στην περιφέρεια, στην Αμφιθέα, στην Κοψαχίλα, στην Αγία Βαρβάρα. Τι εννοώ? Στο κεντρικό Φάληρο έχουμε σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Είτε αυτή αφορά τα πεζοδρόμια και άρα τη δυνατότητα τη δική μου ως νέου γονέα να μπορώ με το παιδί μου ή με το καρότσι να επισκεφτώ την τοπική αγορά, να διασκεδάσω, να περπατήσω στην πόλη ή ενός αμαία ή ενός ηλικιωμένου να περπατήσει, να κάνει άλλες δραστηριότητες. Είτε αυτό αφορά τη στάθμευση, για παράδειγμα, η οποία είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για κάθε φαληριώτη που επισκέφτεται το κεντρικό Φάληρο ή την παραλία. Εδώ πρέπει να το συνδυάσω, αν υπάρχει χρόνος, και με ένα μεγάλο κεφάλαιο επίσης για το κεντρικό Φάληρο, που είναι η εμπορική ζωή και η εμπορική δραστηριότητα και η οικονομική δραστηριότητα. Η παραδοσιακή αγορά του Φαλήρου βρίσκεται στην Αγίου Αλεξάνδρου, βρίσκεται στο κεντρικό Φάληρο και νομίζω ότι λίγο η οικονομική κρίση, λίγο το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια συνοχή στην αγορά, το ότι δεν υπάρχει πλέον η δημοτική αστυνομία, το ότι δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός ή άλλες επαρκείς υποδομές, σε συνδυασμό με την έλλειψη χώρων στάθμευσης, δημιουργούν νομίζω ένα εκρηκτικό κλίμα για τους επαγγελματίες και το επιχειρήν στην πόλη. Τώρα, όσον αφορά στην περιφέρεια, πρέπει να πούμε ότι ανάλογης, αλλά όχι τόσο μεγάλης έντασης είναι τα προβλήματα της προσβασιμότητας. Ωστόσο, εκεί εντοπίζουμε άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως η έλλειψη χώρων μαζικής συνάθρησης. Δεν υπάρχουν πάρκα, δεν υπάρχουν πλατείες και παιδικές χαρές, στον αριθμό τουλάχιστον που εμείς θα θέλαμε. Επίσης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποδομών και υπηρεσιών. Είναι ο καταμερισμός και η χωροταξία είναι ετεροβαρής υπέρ του κεντρικού Φαλήρου, όπως επίσης δεν υπάρχουν αισθητικές παρεμβάσεις εδώ και πολλά χρόνια που θα βελτιώνουν την εικόνα της πόλης και αρκετά ακόμα ζητήματα. Πρέπει να δούμε μάλλον προβλήματα που αφορούν γενικότερα προσφορά και υπηρεσίες προς τον πολίτη. Η παιδεία, για παράδειγμα, και η εκπαίδευση στο Φάληρο αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα. Το κτηριακό και οι υποδομές είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τα κονδύλια δεν επαρκούν. Επίσης, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική συνοχή στην πόλη. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, με κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, για να ακουφίσουν τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί
καλώς ή κακώς το Φάληρο δεν είναι αυτό που ξέραμε. Το Φάληρο έχει χτυπηθεί τα προηγούμενα χρόνια από την κρίση. Υπάρχουν προβλήματα με την τοπική συγκοινωνία. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που μας απασχολούν πολύ σοβαρά. Όμως πρέπει να πω ότι εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα προσπαθούμε να επικοινωνιοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και θα προσπαθήσουμε και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να υποδεχτούμε κάθε ιδέα και κάθε πρόταση από οποιονδήποτε πολίτη θέλει να προσφέρει σε αυτό το κομμάτι. Όμως προσοχή, δεν θέλουμε να υποσχεθούμε μια καλύτερη εκπροσώπηση, δεν θέλουμε να πούμε ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό, ένα καλύτερο Φάληρο. Αυτό που θέλουμε να υποσχεθούμε είναι ότι προεκλογικά θα δώσουμε, θα ενισχύσουμε τη φωνή των πολιτών και μετεκλογικά θα δημιουργήσουμε ως η επόμενη Δημοτική Αρχή το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε κάθε πολίτης που θέλει να έχει λόγο και ρόλο για την καθημερινότητα και τη ζωή του μέσα στην πόλη να μπορεί να βρει ένα χώρο. Να ρωτήσω, καλές οι προθέσεις. Η ως τώρα η ιστορία της παράδοσης που εκπροσωπείτε, ποια είναι? Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω ως επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης, της ΡΑΚ, Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση, Πόλη για Όλες και Όλους. Πότε ήταν η πρώτη φορά? Τις προηγούμενες εκλογές, το 2014. Και αυτό, μιας και το θέτεται, είναι αρκετά τιμητικό και για μένα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και τιμητικό για τους ανθρώπους που επιλέγουν να με πλαισιώσουν και οι οποίοι εμπιστεύονται ένα νέο άνθρωπο, γιατί ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα και από μένα ίσως, ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος αφιλόξενος, πολλές φορές και εχθρικός για τους νέους ανθρώπους. Όμως να κλείσω την παρένθεση και να πω ότι η ΡΑΚ, η κίνησή μας, μετρά ήδη 6 χρόνια ζωής και 5 χρόνια θεσμικής παρουσίας στα όργανα του Δήμου. Θέλω να πιστεύω, αυτό βέβαια το κρίνει ο καθένας με τα δικά του κριτήρια, ότι είχαμε μία αξιοπρεπή παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική μας Σύμβουλη και εγώ προσπαθήσαμε να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις για ζητήματα που αφορούν την πόλη και τους πολίτες. Και πρέπει να πω επίσης ότι ποτέ δεν λαϊκίσαμε, ποτέ δεν υψώσαμε τους τόνους, εκτός κι αν χρειαζόταν, ποτέ δεν δημιουργήσαμε προβλήματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι στηρίξαμε κάθε πρόταση και κάθε ιδέα από οποιαδήποτε πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου κι αν κατατέθηκε, από τη στιγμή και μόνο εφόσον είχε ως γνώμονα το καλό του παλαιού Φαλήρου και φυσικά ήταν ριζοσπαστική, ήταν σύγχρονη, ήταν προοδευτική. Ναι, το ερώτημα όμως παραμένει. Ναι. Για ποιο λόγο οι πολίτες να σας εμπιστευτούν? Κοιτάξτε, έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις, θεωρώ. Και αυτό είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε την πολιτική με όρους επαγγελματισμού. Τι εννοώ? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, στο παλιό Φάληρο, δημοτικοί σύμβουλοι με θητεία 25, 28, 32 χρόνων. Αυτό εμείς το θεωρούμε ότι είναι έξω από τη λογική μας και έξω από την λογική μιας σύγχρονης και απαιτητικής αυτοδιοίκησης. Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είμαστε ένα αυθεντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και άρα αφού γκραζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και τις αλλαγές που συντελούνται και που συντελέστηκαν τα χρόνια της κρίσης, τα προηγούμενα 10 χρόνια στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών μπορούμε μαζί με τους πολίτες να προσανατολίσουμε το Δήμο προς την κατεύθυνση εκείνη που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το παλιό Φάληρο έχει ένα πλούσιο δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό και νομίζω ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο του Κλισθένη επιτρέπει την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και εμείς θα δημιουργήσουμε εκείνα τα εργαλεία ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση ώστε κάθε πολίτης να έχει λόγο και χώρο στο παλιό Φάληρο. Άρα, επειδή αναφέρετε ήδη τον Κλισθένη και την απλή αναλογική που καθιερώνει, υπάρχουν δυνάμεις έτοιμες να συνεργαστούν ανεξάρτητα πολιτικών διαφωνιών στο Παλαιό Φάληρο? Κοιτάξτε, ο Κλισθένης έχω την αίσθηση ότι είναι μια κατάσταση game changer. Είναι μια κατάσταση στην οποία ανατρέπονται τα πράγματα πάνω από το τραπέζι, έτσι όπως τουλάχιστον τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κλισθένης έρχεται να σπάσει τα στεγανά που υπήρχαν στην αυτοδιοίκηση και τα οποία την κρατούσαν νομίζω πίσω τόσα χρόνια. Εμείς βλέπουμε τον Κλισθένη ως μια πρόκληση και ως μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να αναζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις, να αναζητήσουμε συμμαχίες, να κοιτάξουμε να δούμε
πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένας ευρύς διάλογος με τους πολίτες και με τις πολιτικές δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό στην πόλη. Με αυτή την έννοια, εγώ νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εμπλουτίσουμε κι άλλο τις προγραμματικές μας διεργασίες και εκεί πάνω να διεκδικήσουμε τις όποιες συμμαχίες, όπως λέτε. Και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους, και είναι και ένα στοίχημα, γιατί έτσι θα πρέπει να είναι αυτή η διοίκηση, είναι ένα στοίχημα το Δημοτικό Συμβούλιο να καταφέρει επιτέλους να παράγει πρωτογενώς πολιτική και να σπάσει και να παραμεριστεί αυτή η λογική των υπόγειων συγκολήσεων και συνδιαλλαγών, όπως επίσης είναι και ένα στοίχημα να καταφέρουμε επιτέλους να έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ανοιχτό, ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα μπορεί να ακούει, θα μπορεί να συνθέτει και θα μπορεί να δημιουργεί για το καλύτερο μέλλον της πόλης μας.